Αυτό ήδη πηγαίνει τραβάει. Σας λέω ότι ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Παραδείγματος χάρη. Τι πρέπει να πετύχουμε μέσα σε αυτή την τριετία οπωσδήποτε για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία και μέχρι χρειαστούμε νέο πακέτο μετά τρία χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε αποκαταστήσει τη λεγόμενη εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα. Δηλαδή, να έχει νόημα κάποιος να πάει να δανείσει στην Ελλάδα με ένα επιτόκιο 5% και να μην φοβάται να χάσει τα χρήματά του. Κάνω μια παρένθεση και τώρα καταλάβετε, γιατί ακούω όλη αυτή τη συνωμοσιολογία και τη σιναριολογία, εντάξει, όχι φυσικά η οικονομία είναι ένα πεδίο αγαθών, αμνών, αλλά έχει κάποιες λογικούς κανόνες. Άκουγα προχθές μια συνέντευξη, στο Μέγκα νομίζω ήταν, ή στον Άλτα, στον κύριο Χαραβέλα, δεν είμαι σίγουρος, όπου ήταν ένας Γερμανός χρηματιστής και του λέγανε γιατί γίνεται στην Ελλάδα, γιατί δεν δανείζουν μια χαμηλό επιτόκιο και τα λοιπά, είναι από αυτούς τους επικεφαλής των hedge fund. Και λέγανε, ξέρετε, λέει, τώρα είναι πάρα πολύ απλά. Εγώ, λέει, έχω μαζέψει 50 δισεκατομμύρια ευρώ και μου έχουν αναθέσει να, οι πελάτες μου, που είναι διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κτλ., να τους βγάλω τη μεγάλη δυνατή απόδοση. Πολύ ωραία. Εάν μπορώ να κερδίσω παραπάνω Ελλάδα, θα κερδίσω. Πελάτες μου είναι. Θα κερδίσω. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η αγορά. Υπάρχει και αν θέλει να δανείσει την Ελλάδα σήμερα με 5%. Λέμε όχι. Μα η τρελός είναι λέει αυτός. Αυτός επιλέξει. Τρελός να δανείσει την Ελλάδα με 5%. Με 5% θα δανείσει μια χώρα που είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις λεφτά πίσω. Στην Ελλάδα βάζετε για τη φωτιά θα πάρεις λεφτά πίσω. Όχι. Άρα θα είναι σίγουρα πάνω από 5%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτή την αλήθεια, εγώ θα δάνω την Ελλάδα με 14-15%. Εκεί πιστεύω ότι θα ήταν ένα καλό ρίσκο για μένα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο αντίστοιχος επικεφαλής hedge fund θα λέει πρέπει να πάρω ως πελάτη την Ελλάδα με 5%, γιατί αν δεν την πάρω εγώ με 5%, την πάρει άλλος με 5%. Αυτή είναι η λογική της αγοράς. Αυτό θα το επιτύχουμε όταν θα αρχίσουμε ως χώρα να δούμε την εικόνα όχι μιας μίζερης, φτωχιάς, αναξιόπιστης, γκρινιάρας χώρας, αν να δώσουμε την εντύπωση αυτή τη χώρα πράγματι είμαστε. Μάλλον που θα μπορούσαμε να είμαστε. Λέει μια χώρα η οποία παράγει πλούτο, η οποία είναι περιοχή μεγάλων οικονομικών ευκαιριών. Εάν είμαστε αυτό, θα δείτε πώς θα έχουν τα κεφάλαια, πώς θα πέφτουν τα spread, πώς θα πέφτουν τα επιτόκια κτλ. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Έτσι θα το πω λίγο γρήγορα, να πάμε μετά σε δουλειά. Είσαι πατέρας και θέλεις να παντρέψεις την κόρη σου. Γιατί είναι σε ηλικία κρίσιμη για να σου μείνει τώρα. Και δεν θα την παντρέψει οπωσδήποτε. Την παρατήρησε τώρα. Λες, γιατί δεν έχει παντρευτεί αυτή ρε παιδί μου ακόμα. Και τη βλέπει και είναι. Με τρίχες στα πόδια, με τρίχες στη μασχάλη, άλλου στο κεφάλι, ξέρω εγώ, χάλια ντυμένη, δεν ξέρω τι άλλο. Χάλια, τη βλέπει ο άλλο και τρέχει να φύγει. Μπορεί να παντρευτεί αυτή η γυναίκα, δεν μπορεί. Τι λες κορίτσι μου, πήγαινε λίγο να ετοιμαστείς, τι πας σε ένα κομμωτήριο, τι πας σε ένα μανικιούρ, τι πας σε ένα παντικιούρ, πες σε ένα φορεματάκι, τι δείχνει την διαμορφιά της, παπ, λέει γαμπρί. Αυτό είναι. Εμείς έχουμε φτιάξει μια χώρα, την οποία τη βλέπουν υποψήφιοι γαμπρί και τρέχουν στο επόμενο πεζοδρόμιο. Σου λέει ο άλλος, να πάω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θέλω να κάνω εργοστάσιο. Δεν γελάς κατέρα, αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Πώς θα κάνω το εργοστάσιο στη Βουλγαρία και πώς θα κάνω στην Ελλάδα. Είσαι ρε παιδί μου επενδυτής από το Maryland. Για σένα η Βουλγαρία, η Ελλάδα είναι μια γειτονιά, δεν έχει διαφορά. Σου λέει, στη Βουλγαρία θα κάνεις ένα mail στην κυβέρνηση ως νομαρχία, θα υπογράψεις 2-3 φόρμες, θα βάλεις την εγγυητική επιστολή που θα πες ότι έχεις τα λεφτά, σε 3 μήνες θα έρθει με το λεφτά να το κλειδί στο χέρι, θα πάρει σύνδεση ρεύμα, θα παράγει προϊόντα, θα κερδίσει, θα κάνεις απόλυτα σε 2 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία σου λέει. Πες στην Ελλάδα, θα αρχίσει τώρα. Στην Ελλάδα πρέπει να λαδώσει την νομαρχία, θα πρέπει να λαδώσει την πολυοδομία, θα πρέπει να λαδώσει την εφορία, θα πρέπει να παρακαλέσει την αρχαιολογική υπηρεσία, θα πρέπει να παρακαλέσει τον εγώ τον ένα, θα πρέπει να παρακαλέσει τους συνδικαλιστές, θα πρέπει να μην έχει απεργία. Λες, οπ, 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 πάμε Βουλγαρία. Αυτά δεν είναι θέμα συνωμοσίας. Είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Τώρα πρέπει να κάνουμε τη χώρα μας ελκυστική. Και πρέπει να σας πω, θα μάθω να γελάσετε για το λίγο, και πρέπει να σας πω ότι η πραγματική κατάσταση της χώρας μας είναι ωραία λαμούτη. Εμείς θα πρέπει να ήμασταν η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Για τις επενδύσεις λέω τώρα. Γιατί η ομορφότερη. Γιατί παρέχουμε πράγματα που δεν μπορεί να έχει άλλη χώρα. Τα έχουμε όλα μαζεμένα. Δεν μας λείπει τίποτα. Θα μπορούσαμε να είμαστε το Ελντοράντο των επενδύσεων. Εγώ το κατάλαβα αυτό σου σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση θα πει από την φάση Νότια Γαλλία. Εκεί νίκια Μονακό κτλ. Άγω και εγώ νίκια. Άγω Μονακό. Λέω ρε παιδί μου παράδοση. Βλέπα τις ταινίες. Τι ωραία μέρη. Παιδιά το Μονακό είναι σαν να είσαι στη Βάρκιζα. Μία καλοπισμένη, αριστοκρατική, καθαρή Βάρκιζα. Αυτό είναι. Ότι είναι ωραία η Βάρκιζα, πολύ ωραία είναι. Μα δεν γίνεται. Δεν παραπάνω. Δεν παραπάνω, αυτό είναι. Αλλά είναι.
με τους ωραίους τους φοίνικες, με τα ωραία τα ξενοδοχεία, με το ωραίο το καζίνο, με την ωραία τη μαρίνα, με καθαρές ακτές, με το διεθνές διεθνές να παρελάβνει και λέει, α, Μονακό. Δεν πιάνει μπάζα στην Ελλάδα μία, σας λέω. Ρε παιδί μου, δεν πιάνει μία. Ναι, αλλά εκεί μπορεί να κάνει να περάσει ωραία. Γιατί αν πάρει έξω Μονακό στην Ελλάδα, θα σου σκάσει. Το πάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ο συνδικαλιστής, η εφορία, πολεοδομία. Σου βγάζω κάτω σκοτεινά, πες να βγεις. Αν αυτά τα αλλάξουμε, θα δούμε Θεού πρόσωπο και γρήγορα. Γιατί αυτή η χώρα σας λέω εδώ, είναι πώς το πω το από την λογική της πιάτσας. Μαγαζί γωνία, είναι κοπτήριο που λέμε στην πιάτσα. Είναι μαγαζί για να βγάζει λεφτά. Τόσο ωραία χώρα είναι. Και έχουμε καταφέρει εμείς οι άχρηστοι να μπαίνει μέσα από το μαγαζί. Δεν γίνεται, το βλέπω και σκάω, δεν μπορώ. Το βλέπω και σκάω. Είναι φοβερό αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι αυτά που δεν γίνονται. Μόνο εμείς μπορούμε να καταφέρουμε. Δεν μας θέλει κανένας άλλος. Μόνοι μας θα κάνουμε όλα. Ούτε οι Εβραίοι μας θένε, ούτε ο Δουνουτού μας θέει, ούτε οι εξωγήινοι μας θένε, ούτε κανένας. Το κεφάλι μας, το κλούδιο μας θέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ή θα το δούμε, τον εαυτό μας τον καθρέφτη, ή θα είμαστε άξιες μοίρες μας. Και θα ζήσει η γενιά μας, όχι τρία χρόνια. Να ξέρετε κάτι. Ο οικονομικός κύκλος που έχει μπει η Ελλάδα τώρα, το πιο φρικτό για μας σενάριο είναι η στασιμότητα. Ούτε θα χρεοκοπήσουμε, ούτε θα αναπτυχθούμε. Θα μείνουμε 15-20 χρόνια έτσι. 15-20 χρόνια έτσι. Μέχρι να έρθει κάποιος θα μπορεί να σε κολλήσει. 15-20 χρόνια έτσι. Γιατί άμα χρεοκοπήσεις, θα πεινάς, θα το δεις, εκεί θα πει δεν μπορώ, πρέπει να τα κάνω. Μπορεί να ξεκολλήσει λίγο το σύστημα. Το χειρότερο να μην έτσι αυτό το τέλμα. Αυτή η μιζέρια. Γιατί πήρες εσύ τόσο, γιατί πήρες εσύ τόσο, και εγώ εσύ τόσο, και εγώ εσύ τόσο. Μιζέρια κατά τον άλλον. Τα ιδία. Ενός λαού, ο οποίος αντί να λέει πώς θα βγάλω λεφτά, εγώ λέει πώς θα κόψω τον πλανού. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Αν θέλετε να μείνουμε εκεί, ας μείνουμε. Τι θα σου πω. Εγώ σας λέω ποια είναι πραγματικότητα. Αυτά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το λέω για τελευταία φορά και κλείνω για να πάω σε βιβλία. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Εγώ μιλάω ειλικρινά. Εγώ θεωρώ αυτή την κρίση μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Και θεωρώ αυτή την κρίση μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και για ένα βασικό λόγο. Γιατί όλη η πολιτική, εγώ έχω ζήσει στη Βουλή δύο χρόνια πριν την κρίση, μιλώντας στο δευτήριο, μιλώντας στο περιστήριο το λεγόμενο, μιλώντας μεταξύ μας στον δρόμο έξω κτλ. Στα ταξίδια, όλοι ξέραμε τα προβλήματα. Δεν είχε από κανένα κόμμα κάποιο να σου πει ότι είναι αλήθεια. Καλά, δεν μιλάω για του Γουέδε, ότι είναι με κεφαλική βλάβη μόνο. Δεν μιλάμε, μιλάμε για του υπολείπου, του εμπάσχοντε, του ολίγο φυσιολογικού. Όλοι ξέραμε τι πρέπει στην Ελλάδα. Και λέει, δεν τα κάνετε. Και λέει, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Επάντηση, δεν γίνονται. Πού θα τα κάνετε, θα μας φάνε. Ίσως είναι η ευκαιρία να κάνουμε στην Ελλάδα μας αυτά που θα έπρεπε να είχαμε κάνει από μόνοι μας χρόνια και που δεν τολμούσαμε. Θα αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία. Θα αρπάξουμε αυτήν την ευκαιρία. Δεν είμαι βέβαιος. Προς το παρόν, δυστυχώς, αυτό που βλέπω είναι χαμένος χρόνος. Μιζέρια και το άλλο. Χαμένος χρόνος. Να τα κουτσοβολέψουμε με κυβέρνηση, να φτάσουν τον Εύρο στις εκλογές, να πάρουμε και τις περιφέρειες, να κάνουμε το πολιτικά δίκο, να φτιάξουμε το εκλογικό νόμο που μας βολεύει, να μαγειρέσουμε τα αποτελέσματα. Το ίδιο πράγμα. Θα πείτε, είναι εδώ το Πασόκ, ένα κόμμα που ευθύνεται κατά 90% για το σύμπαν που βρισκόμαστε σήμερα, να είναι το κόμμα να μας βγάλει από την καταστροφή. Προφανώς όχι, αλλά αυτό ψήφισε ο Έλληνας, το κάνω. Του ψήφισατε. Ένα στους δύο περίπου από όσους βλέπει αυτήν την εκπομπή στατιστικά έχει σημαίνει μαζόκ. Τι θα κάνει. Είναι λυπηρό βέβαια, ως φαινόμενο, είναι μια ιστορική στεναχώρια. Αλλά αυτό συνέβη. Με αυτό δεν μπορούμε. Δεν μου λένε μερικοί εσείς είναι προχθές στα δικαστήρια, μου άρεσε μια δίκη. Και περνώντας, προχθές να κλείσω για να πάω στα βιβλία. Και είναι ένας, εγώ τον ξέρω, άγνωστος εμένα. Και θα φωνάζω μακριά. Έτσι, έτσι, θα στηρίζει το Πασόκ να τα καταφέρει ακόμα χειρότερα. Το καταλαβαίνω, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Είχε τους φίλους του γύρω-γύρω, δικηγόρος, τα βάζει ούτε άλλο. Είχα του λέω φωναχτά, είμαι πολύ θράσος. Α, δεν τρέπεσαι, είναι νεοδημοκράτη. Παρέδεσαι να ξέρεις το Πασόκ, χρεοκόψει χώρα και στα μούτρα και μιλάς. Να παίξεις κάτω τώρα, παίξε κρύψου. Παπα, του δεν είναι ένα καλά από Γεωργιάδες. Μου πεις εσύ εμένα, που είχες την εξουσία και την παρέδωσες. Πού
Αφού έχεις την εξουσία στα χέρια σου, την εξουσία έχεις τη Βουλή με πλειοψηφία και την παρέδωσες, αφού κάνεις εμένα μάθημα. Έλεος. Έλεος. Δυστυχώς η μνήμη μου λειτουργεί καλά εμένα. Εσείς ξεχνάτε εύκολα, είμαστε ένας λαός αμνήμων. Σε ένα χρόνο δεν ξεχάσει το καράμα πάρει την κάποια εξουσία. Με σίγουρο, δεν ξεχάσει. Πότε ξεχνάει είναι, είναι, θα ξεχνάνε όλα. Όλα. Λοιπόν, αυτά. Βάλε μου λίγο το τηλέφωνο της Αλός που πάω στα βιβλία. Βάλε μου το τηλέφωνο της Αλός. Τι έχει συμβεί με την εκδρομή το 2-10-52-0-2-3-4. Ευχαριστώ. Τι έχει συμβεί με την εκδρομή. Αυτές είναι πάρα πολλές κρατήσεις. Έχουμε περισσότερες κρατήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις. Θα σας πω όμως εγώ τώρα ότι θα το ξαναπώ. Γιατί. Γιατί έχουμε ακόμα 10 θέσεις οι οποίες δεν έχουν δοθεί προκαταβολές.